Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, που θέσατε το θέμα με το clawback. Υπήρξε μία απέτηση... Υπήρξε μία απέτηση να επεκταθεί το clawback και στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Και μάλιστα με κάποιο ποσό το οποίο ήταν παράλογο κατά τη γνώμη μου. Αυτό που μάλλον δεν έχετε καταλάβει είναι το εξής. Είναι ότι clawback στην δαπάνη του ΕΟΠΗ υπήρχε και υπάρχει. Το πλαφόν το οποίο πληρώνει ο ΕΟΠΗ στα φαρμακεία του είναι 1,945. Η δαπάνη από εκεί και πάνω υφίσταται οριζόντια περικοπή που είναι το clawback στην εξωνοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη υπήρξε ο διαχωρισμός, έγινε αυτή η διαπραγμάτευση και καταλήχθηκε ότι το σύνολο της δαπάνης για τα νοσοκομιακά φάρμακα θα είναι 570 εκατομμύρια ευρώ. Προς ενημέρωσή σας, το σύνολο της δαπάνης εφέτος πήγε στα 484 όσο αφορά τα νοσοκομεία. Ο διαχωρισμός 5-10 νοσοκομεία και 65 ΕΟΠΗ έγινε για να μπορέσουν να καλυφτούν με φάρμακα υψηλού κόστους, αντικαρκυνικά, αντιρετροϊκά, ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές οι οποίες έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Γι' αυτό έγινε αυτός ο διαχωρισμός, για να μπορούν και ασθενείς που για λόγους είτε επιλογής είτε αδυναμίας του δημόσιου συστήματος να καλύψει το σύνολο των ασθενών που έχουν ανάγκη και οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ να καλυφτούν αυτά τα φάρμακα. Γι' αυτό έγινε αυτός ο διαχωρισμός και δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να μετρηθεί η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων και να υποστεί, αν χρειαστεί να υποστεί, clawback από τη δαπάνη από αυτό το ύψος και πάνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, με αυτά τα οποία ετοιμάζουμε, μάλλον δεν το έχετε κατανοήσει καλά από ό,τι κατάλαβα, από εκεί και πέρα, με αυτά τα οποία ετοιμάζουμε και τα οποία τόσα χρόνια δεν υπήρχαν, ναι, πιστεύουμε ότι το σύνολο της νοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης για αυτά τα φάρμακα δεν θα τα υπερβεί αυτό το ποσό που πήγαινε και 650 και 700 εκατομμύρια και 630. Γιατί, για παράδειγμα, ποτέ δεν φτιάξατε επιτροπή διαπραγμάτευσης των ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους, την οποία φτιάχνουμε τώρα. Ξέρετε, θα το ξέρετε, γιατί χρηματίσατε και Υπουργός Υγείας, ότι κάποια φάρμακα ακριβά, θεραπείες που όμως με βάση και τα guidelines έχουν αποτέλεσμα και πρέπει να τα παρέχουμε στους αρρώστους μας και πρέπει να τα αποζημιώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Μισό λεπτό θα χρειαστώ ακόμα κύριε Πρόεδρε. Στη Γερμανία για παράδειγμα, που έχει τιμή 70.000 ευρώ, ο ΕΟΠΗ της Γερμανίας δεν το αποζημιώνει 70.000 ευρώ, το αποζημιώνει 20. Εμείς εδώ όμως, γιατί είμαστε κυμπάριδες, το πληρώνουμε 70. Αυτό κάνατε τόσα χρόνια. Έτσι, ερχόταν τα φάρμακα και ό,τι τιμή θέλανε να βάλουν τη βάζανε και εμείς σαν ΕΟΠΗ το πληρώναμε. Όταν εμείς ήμασταν οι μοναδικοί αγοραστές, είχαμε εξοβελήσει τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής φαρμάκων, είχε στηθεί η αγορά, είχε φτιάξει το σύστημα και εμείς πληρώναμε. Αυτό κάνατε τόσα χρόνια. Και εμάς που βάζουμε αυτή τη στιγμή αυτό το όριο και που βέβαια το υπολογίσαμε να είναι σε ένα όριο που θα φτάσει η εξοικονόμηση της δαπάνης. Και επίσης η Υπουργική Απόβαση προβλέπει για ακριβώς για να αυξηθεί η διείσδυση ποιοτικών γενοσύμων ή off-patent φάρμακων στην νοσοκομιακή δαπάνη, προβλέπει η Υπουργική Απόφαση να εξαιρεθούν από το clawback, την περικοπή δηλαδή για την νοσοκομιακή δαπάνη, χωρίς να υπερβούμε το ποσό των 570 συνολικά, φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και εκπτώσεις. Και αυτό το προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εντολή αυτής της νομοθετικής ρύθμισης την οποία κάνουμε σήμερα. Αυτό κάνουμε. Και συγκροτούμε και άλλα πράγματα στον ΕΟΠΗ. Δεν θα αφήσουμε δηλαδή για παράδειγμα... κλείστε όμως για την καταπαράβαση σας εδώ στο λόγο. Επειδή έμαθα ότι έγινε και χτες στην Επιτροπή κάποια διακουμή. Ναι, αλλά εδώ έχουμε κανόνες στην αίθουσα. Αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί που μας χρωστάγανε, πάνε να μας πάρουν και το δόδι. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τον ΕΟΠΗ να ξαναπληρώνει με τιμές λιανικής
πράγματα και το λέω με ένα παράδειγμα. Επίθεμα το οποίο οι Γάλλοι, ο γαλλικός ΕΟΠΗ ή τα γαλλικά νοσοκομεία το πληρώνουν 1,5 Πολάκη, ευρώ. Τελειώστε παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Κακάκη. Όχι μισό λεπτό. Επίθεμα... Κατά παράβαση του κανονισμού σας έδωσα το λόγο. Υπερασπίζω την κυβέρνηση και την πολιτική. Ωραία, της. Τότε να ζητήσατε το λόγο κανονικά σαν ωραία, υπουργός. Μία κουβέντα, να το πω με άλλο ένα νούμερο λοιπόν. Τελειώστε όμως. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω. Λοιπόν, επίθεμα το οποίο ο γαλλικός ΕΟΠΗ ή τα γαλλικά νοσοκομεία το πληρώνουν 1,5 ευρώ, τα δικά μας νοσοκομεία το πληρώνουν 15 και ο ΕΟΠΗ 35. Αυτό ήταν που μας αφήσατε. Αυτή την κληρονομιά πήραμε. Θα το διορθώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.